Καλησπέρα σας από το κλειστό του Ανδρέας Παπανδρέου, εδώ που παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση ανάμεσα στους αίτητους με 15-0 Golden Boys και στους άθρες του Blakers, οι οποίοι έχουν 12-4. Για να δούμε, θα γίνει κάποια έκπληξη σήμερα ανάμεσα στις δύο ομάδες ή θα συνεχίσουμε τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Λοιπόν, κατευθείαν ο Λιβαδάς, χωρίς να το σκεφτεί, ας το χείλει το πρώτο τρίποντο. Πάμε να δούμε λίγο τις πεντάδες των δύο ομάδων μας. Ποντικός ανοίγει λογαριασμό για την ομάδα του, κάνει το 2-0. Λοιπόν, Μαρίνος ας το χείλει και αυτή με τη σειρά του, Ποντικός 5 rebound. Να δούμε λίγο και τους υπόλοιπους. Ποντικός, Ιορδανίδης, Λαλιώτης, Ζαπόλας και Νικολιβάκης, οι 5 των Golden Boys. Από την άλλη έχουμε τον Λιβαδά, τον Μαρίνο, τον Κοσκέρα, τον Μέξα και τον δεν ξέρω ποιος είναι το 40, δεν υπάρχει στο χαρτί μου. Έχουμε μισό λεπτό να συνεννοηθώ. Λογικά ο Αγκουριδάκης είναι, αλλά να είμαστε σίγουροι. Στο μεταξύ τα 4-0 κάνουν οι Golden Boys. Μαρίνος, βρίσκει το Λιβαδά. Αυτός τον Αγκουριδάκη, Κοσκέρας. Ξανά Αγκουριδάκη, θα σηκωθεί για 3. Δεν θα ευστοχίσει, μέχρι θα πάρει το rebound. Στον Αγκουριδάκη, η δεύτερη φορά θα τιμωρήσει αυτός, θα κάνει το 4-3. Γεμάτους πάγκους έχουν και οι δύο ομάδες, 9 από εδώ, 9 και από εκεί. Οι Golden Boys θέλουν να διατηρήσουν το αίτητο. Οι του Blakers χρειάζονται μια νίκη έκπληξη. Ψηλά είναι, στην τέταρτη θέση αν δεν κάνω λάθος, και οι δύο ομάδες φυσικά σε τρεχιά play-off. Για να δούμε. Κοσκέρας άραξε και λίγο στα VIP του Περιστερίου. Λαλιώτης, κόβεται εκεί από τον Κοσκέρα η πάσα του. Αγκουριδάκης την παίρνει, δίνει ξανά τον Κοσκέρα. Μαρίνος δεν το σκέφτεται, κάνει το 4-6. Με δύο τρίποντα απαντάνε οι του Blakers, παίρνουν μπροστά στο σκορ, όχι όμως για πολύ. Καθώς ο Βαμπόλας ισοφαρίζει για την ομάδα του, κάνοντας το 6-6 γρήγορα. Αγκουριδάκης μόνος του. Τρίτο τρίποντο λοιπόν για τους Blakers, κάνουν το 6-9. Απαντάει ο Ιορδανίδης, 8-9. Συνεχόμενα τα καλάθια και από τις δύο ομάδες. Στο Λιβαδά, 3 δευτερόλεπτα ο Κοσκέρας, ήταν πολύ ώρα μες στη ρακέτα. Το έχουν εδώ οι Golden Boys, Αγκουριδάκης παίρνει το rebound. Μέξας. Λιβαδάς, στο Μαρίνο. Σκέρας, Αγκουριδάκης. Θα χάσει.
στο ανάποδο layup. Ποντικός έχει την μπάλα στα χέρια του. Δεν θα εξοχίσει ο Νικολιδάκης. Ο Μπουρδάκης ξανά με την μπάλα. Κοσκέρας στο Μέξα. Και αυτό θα χάσει ένα εύκολο φαινομενικά καλάθι. Ποντικός. Ποντικός έχει ενισχύσει ακόμα περισσότερο τους Golden Boys. Το 8-9 παραμένει. Ας δούμε οι δύο ομάδες μας στις τελευταίες 4-5 επιθέσεις. Λιβαδάς, τον Κοσκέρα, υποψία φάουλ εκεί. Θα την ξαναπάρει ο Κοσκέρας, θα κερδίσει τώρα το φάουλ. Και το δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Και έχουμε την πρώτη μας αλλαγή. Στην πρώτη. Θα ευστοχίσει και στη δεύτερη. Αριστερά, πίσω, πίσω, αριστερά. Θα κάνει το 8-11. Δεν θα ευστοχίσει ο ποντικός στον τρίποντο. Η κατοχή περνάει στα χέρια των του Blakers. Ο νέος εισαχθέντας μας είναι ο Καρμίδης. Καλά αυτό πάρα τον Καρμίδη. Την έφαγε στο κεφάλι καλά του Μαγκουρδάκη, ο οποίος παραδέχτηκε για το φάουλ του. 10-11 και για να δούμε τη συμπληρωματική του βολή. Βαδάς, δεν το σκέφτεται. Δεν έπρεπε να το πάρει στο σπίτι του. Συνδυασμένη ήταν η κίνησή του. Αλλαγή, αλλαγή στον Αντώνη. Θέλει και αλλαγή ο Αντώνης. Στο αυτό μπάκο δεν ασχολήθηκε κανείς. Την αρχή έσκουξε ο άνθρωπος. Ναλιώτης. Στον Ιωαννίδη για 3-8. Αυτός 14-11. Πάλι μπροστά οι Golden Boys. Πολύ τρίποντο γενικά. Καρμίδης στον Αγκουριδάκη. Ξανά Καρμίδης. 14-13. Καλό χωρίς το παιχνίδι μας γενικά. Ιωαννίδης. Δυσκολεύει εκεί. Βγαίνει τελικά η άμυνα. Ο Μέξος παίρνει την μπάλα. Κατεβαίνει. Κέρας. Αγκουριδάκης. Δεν θα εισπαθήσει το mid-range shoot. Ο Σκέρας όμως θα πάρει την μπάλα. Με το πόδι όμως λέει ο διαιτητής. Κατοχή ξανά στη χέρια των χρυσών αγοριών. Λιβαδάς βγήκε. Λογικά είναι ο Παϊσόπουλος. Ναι, ο Παϊσόπουλος είναι. Κατεβάζεται την μπάλα. Ο Χαχάμης ο Ανδρέας ετοιμάζεται να μπει. Αγκουριδάκης. Στο Μέξα. Κατευθείαν αυτός. Θα στοχίσει. Θα παραμείνει όμως κατοχή στο χέρι του Lakers. Α, όλοι έξω, όλοι μέσα. Τα αδέρφια Χαχάμη. Κατσούλης.
Χέρις και Μπάστας αντικαθιστούν όλη την πεντάδα. Αλλαγές handball εδώ οι Golden Boys. Για να δούμε. Αντιβουδάκης. Σαφεδωρακόπουλο. Μπερδεύεται και λίγο αυτός, δεν χάνω την μπάλα. Βρίσκεται τον Αγκουριδάκη έξω, πρέπει να σηκωθεί αυτός καθώς λέγει ο χρόνος. Δεν έφτασε την μπάλα, πήγε τον Έρμπολ. Αχάμις, κατευθείαν μπροστά στον Κέρτς. Τον Μιλουχάκη. Μπάστας, Μιλουχάκης. Αχάμις Βασίλης. Κατσούλης. Δυσκολεύεται και λίγο ο Κατσούλης. Δίνει στον Μπινιχάκη, αυτός χάνει την μπάλα μέσα στα χέρια του. Και η κατοχή ξανά στα χέρια των μπλε. Των Αθηνέζων. Πατσόπουλος. Θεοδωρακόπουλο. Κοσκέρας, Αγκουριδάκης. Κοσκέρας. Πάρε ο Κατσούλης, θα δώσει το χάμι του Βασίλη. Θα σταματήσει, θα δώσει καθή για τρεις. Άξι επιλογή από το πύργο των Golden Boys. Τέλος πάντων, δύο λεπτά απομένουν για την ολοκλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου. Αστοχή ξανά οι Lakers, το 14-13 παραμένει. Κατσούλης στον Πινιχάκη. Χαχάμις Ανδρέας. Εκεί με πλάτη στον Αγκουρδάκη. Θα δώσει τον Μπάστα, αυτός κατευθείαν για τρεις. Στεφάνη και η μπάλα στα χέρια του Θεοδωρακόπουλου. Θεοδωρακόπουλος. Κοσκέρας. Πολύ έρμπολ το σούτ του. Κλέψει και ο Θεοδωρακόπουλος. 3 δευτερόλεπτα έχουν να περάσουν τη σέντρα ή του Lakers. Ο Λιβαδάς επιστρέφει. Φτάσανε όμως, Μπινιχάκης μέχρι μέσα, σηκώθηκε στον αέρα και έκανε το 16-13. Παϊσόπουλος, το Μαμουριδάκι, έφτασε και πήρε τη δική του στον Βερακόπουλο. Ξανακλέφανε την Golden Boys, Μπινιχάκης τρέχει, ξανακλέφανε πλάτη, δεν έβλεπε την μπάσα. Αυτό έδωσε το πλεονέκτημα στους του Lakers να κλέψουνε. Lakers. Λιβαδάς για τρεις από πολύ μακριά ο Αντώνης Λιβαδάς ισοφαρίζει σε 16-16. Όλη σχεδόν η επίθεση για τους Golden Boys. Μπάστας, το χαγάμι του Βασίλη και έρχεται φάουλ αυτός. Χαχάμις Βασίλης με πλάτη στο Λιβαδά, γυρίζει ο Χαχάμις, δεν στοιχεί. Χαχάμις θα πάει τριμπάντ, πρέπει να γυρίσει ο Κατσούλης, θα δεν μετράει το σούτ, είναι εκτός χρόνου. 16-16, επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέψαμε για το δεύτερο δεκάλεπτο. Κοντικό ξανά μέσα. Φάουλ έχουμε. Επαναφορά λοιπόν.
χοντικός, θα σηκωθεί ο χοντικός, δεν θα εξοχίσει. Την μπάλα θα καταλήξει στο χέρι του Χάμπου Βασίλη τελικά. Πάρω τον Αγκουρδάκη και λογικά δύο ελεύθερες βολές. Στη δεύτερη θα κάνουμε 18-16 και θα βάλει τους πρώτους πόντους στο δεύτερο δεκάλεπτο. Δεν ήταν καλό το σουτ, δεν εξτόχισε. Ο Γκουρδέξ όμως ανανέωσε, θα είναι εδώ να χτύψει το χέρι του, πονάει λίγο, όχι να μην είναι κάτι. Θα χάνεις μέχρι μέσα, θα σηκωθεί, θα σηκήσει, ναι, σας θα πάρει το μπρόμ. Ο Δρακόπουλος, θα κλέψει ο Χαχάμης εκεί, μόνος του ο έτερος Χαχάμης να δημάσει το πιθυχάκι. Επιστρέφουμε εδώ το time out. Καρμύρης, το Μαρίνο. Μέξας πετάγεται εκεί ανάμεσα στο Μαρίνο και στον Αγκουρδάκη. Μέξας μέχρι μέσα, δεν θα ευστοχίσει, Καρμύρης θα παλέψει. Ο Χαχάντσο, ο Βασίλης τελικά θα κερδίσει τελικά την ομάδα του και θα κερδίσει και το φάουλ. Μινιχάκης για 3, 23, 16, διαχειρός Μινιχάκη. Ο Μέξας. Στο Μαρίνο, καλή μια τρίπλα αυτός. Και κάνει το 23-19. Όσο λέει ο διαιτητής, σαν τι έβγαλε ο Μπινιχάκης και δίνει την μπάλα στους του Λέικερς. Από τους του Λέικερς, οι οποίοι δεν αφήνουν προς το παρόν τους αντιπάλους τους να πάρουν μεγάλη διαφορά. Συνδύο είναι μόλις οι Golden Boys. Τσούλης κατευθείαν στον Καρμύρη. Πάρα πολύ ωραία πάση στον αντιπαλό του. Ο Δωρακόπουλος, ωραίο καλάθι ανάποδο, λέει άβαλο κάτω του Δωρακόπουλος. Κάνετε 23-23, εξαιρετικός. Ωφέλησε το time out τους του Lakers. Βγάλαν ακόμα την άμυνα. Εγώ του Lakers νομίζω ότι είναι η μπάλα, αλλά λιώτσε επιστρέφει. Δεν μετράει λέει ότι κάτω θα δινόταν και να έμπαινε. Μέξας, προσπαθεί και να βέρει τον Ιταλιώτη, βρίσκει τον Καρμύρη, αυτό στο Μαρίνο. Ξανά Καρμύρης. Λέικερς και 23-25. Έχουν χτίσει καλό σωρί του Λέικερς, αλήθεια είναι. Για να δούμε αν θα σας πάσει το Ρομπινχάκης. Ο
χέρια του Θεοδωρακόπουλου η μπάλα. Ο Μπουρδέλης κάνει λάθος, την παράδοση στο πόδι του και του κάνει και έχουμε αλλαγή. Έτερος Θεοδωρακόπουλος πέρασε στο παρκέ. Βγήκε Θεοδωρακόπουλος, μπήκε Θεοδωρακόπουλος. Χαχάμι Ανδρέας δυσκολεύτηκε, το σκέφτηκε, σηκώθηκε και ισοφάρισε. Είναι το γήπεδο, δίνει στο Χαχάμι και 27-25. Μαρίνος στο μέσα. Αυτός με Θεοδωρακόπουλο. Βλέπουμε όμως μέσα από τα χέρια ο Χαχάμις. Και θα βγουν μπροστά οι Golden Boys. Κάνουν 29-25. Γρήγορα, γρήγορα ξανά και πάνω στο σκορ οι Golden Boys. Θεοδωρακόπουλος. Αστοχή ο Μαρίνος, Λαλιώτης παίρνει το rebound. Σκοτικός με την μπάλα στα χέρια του. Και κερδίζουν το φάουλ οι Golden Boys και θα έχουμε αλλαγές. Λογικά τώρα, σωστά. Και έχουμε time out και επιστρέφουμε σε λίγο. Υπάρχει μια ένταση στον πάγκο των του Lakers, είναι η αλήθεια. Ποντικό, θα σηκωθεί, δεν θα στοχίσει, μέχρι θα πάει το rebound, θα πάει την μπάλα. Φάουλ έχουμε, από το μασίνο το Χαχάμι. Σόπουλος, Καρμύρης, Μέξας. Καρμύρης κάνει 29-27. Βγήκε μόνος του, πήρε την πάσα, την έκανε assist. Τεχνική βίνη στον πάγκο έχουμε, μετά τα νεύρα που έχουμε τους Lakers. Έχουμε και αλλαγές για τις Golden Boys. Ο Λαλιώτης επιστρέφει. Βάλει την πόλη της τεχνικής ο Ποντικός, θα κάνει το 30-27. Ο Ποντικός με την καλά στα χέρια του. Ελπίζω να ηρεμήσουν τα πνεύματα μετά την τεχνική κοινή, να τα βρουν οι συμπαίκτες μεταξύ τους. Στο μεταξύ ο Καμπόλας χάνει ένα εύκολο καλάθι, παίρνει όμως το rebound, σκοτικός, μέχρι μέσα, θα δώσει έξω τον Ιορδανίδη, θα σηκωθεί αυτός για 3, θα πάρει το rebound, θα πάει μέχρι μέσα και θα πάρει μετά από το layup, θα κάνει το 32-27.
Ισόπουλο. Παπάς από πάρα πολύ μακριά, δεν θα έρθει αυτή τη φορά. Καπόλας, τοπικός. Φάουλ έχουμε, μπορεί να μην έβαλε το καλάθι. Ο Νικολιβάκης θα έχει το δικαίωμα για τις δύο βολές. Διαχείριση ποντικού. Παραμένει τώρα τα 5-27, δεν θα έχει στη δεύτερη. Ποντικός. Φτάσανε οι Golden Boys μετά τους εκνευρισμούς των Athens του Blakers. Κάπως χάλασαν το μυαλό τους. 38-29 τώρα. Thank you.
Παναγιώτης, πέφτει πάνω στον Τερακόπουλο, βγαίνει τελικά όμως η άμυνα, Μέξα μπροστά, τον Μπαλσόπουλο, έχουμε προλάβει όμως έχουν γυρίσει όλοι οι Golden Boys, Μέξα στο Μαρίνο, προσπαθεί να βρει αυτός λίγο χώρο, 38-32 από το Μαρίνο. Κλέβει ο Μέξας, πάει μέχρι μέσα. Κάνει όμως το φαινομενικά εύκολο καλάθι. Κάνει το 34 στην επανάληψη. Αυτή την άμυνα φωνάζουμε τον πάγκο ότι πρέπει να βγάλουμε. Η Athens του Lakers. Καθώς μένουν 47 δευτερόλεπτα για το ημίχρονο. Λαλιώτης. Δεν εστοχή, Νταπόλας. Πάει και την τάπα από τον Αντώνη τον Λιβαδά. Στον Ιορδανίδη. Ιορδανίδης μέχρι μέσα. Δεν θα ευστοχίσει. Για να δούμε όμως εκείνο ο Λαλιώτης. Θα κάνει το 44. Δεν βγήκε τελικά μέχρι τέλους η άμυνα των του Λέικερς και έχουν μια ολόκληρη επίθεση στο δικιά τους. Βαϊσόπουλος πάει μέχρι μέσα. Μέχρι μέσα θα πάρει το φάουλ. Είχαν να δώσουν όμως 4 ομαδικά έχουν, είχαν να δώσουν οι Golden Boys. Απ' έξω είναι η μπάλα. Μέξας, θα σηκωθεί ο Μέξας, θα αστοχίσει. Rebound όμως από τον Γκολιβάκη, Λιβαδάς, γιατί είχε χρόνο, μπορούσε να βάλει λίγο πιο μέσα ο Αντώνης. Σουτ φορά τον με μπάζερ, 40-34, λήξη μικρόνου, επιστροφή σε λίγο. Επιστρέφουμε σιγά σιγά για το δεύτερο και τελευταίο ημίχρονο της αναμέτρησης ανάμεσα στους Golden Balls και τους Athens του Lakers. 40-34 είναι το σκορ. Υπάρχει μια ένταση γενικότερα στην ατμόσφαιρα. Για να δούμε. Καρμύρης στα Μαγκουριδάκη. Καρμύρης ξανά. Αγγουριδάκης. Κλέβει εκεί ο Μαχάμης. Βάστας. Τα πόλα σώζει εδώ προς πίσω. Μαχάμη τον Αντρέα. Αγγουριδάκης κλέβει. Κερδίζει και το φάουλ από τον Διχάκη. Ο Δρακόπουλος μπαίνει, πυροβολεί και κάνει το 40-37 για την ομάδα του. Μιλιχάκης, Νταπόλας, Χαχάμης για τρεις. Θα απαντήσει στο προηγούμενο τρίποντο του Θεοδωρακόπουλου. Θα κάνει το 43-37 και θα φέρει την ομάδα του ξανά στην 6. Προσπαθεί και να κλέψει, αλλά δεν τα καταφέρνει. Σκέρας στον Καρμύρη για 2 λέει διευθυντής, πατούσε. 43-39. Εύθυνες οι δύο ομάδες στις πρώτες επιθέσεις. Έχουμε αλλαγή για το Σαγκουρδάκης, έχει 4 φάουλ. Τότε έχει παραμένει στα χέρια του Lakers.
στα χέρια των Golden Boys, συγγνώμη. Δίνει Χάκης μέχρι μέσα, θα κρατήσει το φάουλ και νομίζω και... απ' έξω το δίνει ο διαιτητής, θεωρεί ότι δεν ήταν στο σούτ. Όχι, στο σούτ έδωσε. Δεν κατάλαβα έτσι όπως το έδειξε. Θα στοχίσει ο Μπιλιχάκης στην πρώτη του. Θα στοχίσει και στη δεύτερη. Ο Κοσχέρας θα πάρει το rebound. Θα δώσει στον Θεοδωρα Κόπουλο. Αυτό στον Καρμύρη. Θα σηκωθεί κατευθείαν ο Καρμύρης. Δεν θα στοχίσει. Θα πάρει το rebound. Χαχάμις, τον αδερφό του το Χαχάμι. Μιλιχάκης τώρα θα σκοφεί από τα 6.75. 46.39 για χειρό Μιλιχάκη. Κοσκέρας θα στοχίσει. Ο Χαχάμις μια καραγγή θα πάρει το αδερφό του Μπάου. Χάμις, 48-39 και στο σύνολο γρήγορα, γρήγορα οι Golden Boys. Δυσκολεύεται εκεί ο Θεοδωρακόπουλος, δεν είναι καλή επιλογή, θα πρέπει να πάσει κάποιο συμπαίκτη του. Μέχρι μέσα. Καλά και φάουλ από τον Κοσκέρα, λέει ο διαιτητής. Δεν έβαλε τη βολή ο Χαχάμις. Σωστά είναι το σκορ, προχωράμε. 50-40 από το Μέξα. Δύο στις δύο από το Μέξα, 50-41. Πήρε την μπάλα, βρήκε το Χαχάμι, μέχρι μέσα το 52-41. Από τον Βασίλη το Χαχάμι. Πήρανε μπρος οι πύργοι. Πήγε και η διαφορά στους 12. Δεν θα στοχίσουνε οι του Lakers. Φωτικός, θα σταματήσει. Θα σουτάρει, θα στοχίσει. Κοσκέρα στο rebound. Ο
θα πάρει το rebound, δεν θα στοιχηθεί όμως. Μπιλιχάκης θα κατέβει με την μπάλα στα χέρια του. Μέχρι μέσα, θα τους προσπεράσει όλους. Θα πουληθεί όμως. Και δεν θα κάνει καλό τελείωμα, δεν θα του κάνει και το χατήριο την μπάλα. Τον Ανδρέα. Δεν ευστόχησε ο Ανδρέας ο Χαχάμης στο τρίποντο. Το Δωρακόπουλος κατέβηκε με την μπάλα στα χέρια του. Τελικά την μπάλα, θα την πάρει ο Βασίλης ο Χαχάμης. Κατεύει μέχρι μέσα, δεν θα μπει το καλάθι. Εδώ είναι, δεν θα μπει το καλάθι. Θα κερδίσει το φάουλ και το δικαίωμα για διαρρεύθερες βολές. Βασόπουλος επέστρεψε και για τους του Lakers. Βασίλης Χαχάμης εύστοχος, 54-41. Θα στοχεί στη δεύτερη. Ψήφια διαφορά καλά κρατεί, ακούστηκε νομίζω το χέρι, μέχρι εδώ, ίσως θα έπρεπε να δώσει ένα φάουλ, ακούστηκε ένα σκλάτς. Κος. Κατοχή στους μπλε, όπως λέει και ο διευθυντής. Μόνος του. Πο Μπινιχάκης on fire. Είχε το χώρο του, το χρόνο του, κάρφωσε άρχοντας. Μέσα τώρα. Ποντικός. Τσούλη, θα σηκωθεί αυτός. 58-41. Έχουν αρχίσει και ξεφεύγουν κατά πολύ τώρα οι Golden Boys. Τρέχει μέχρι μέσα. Καλά κεφάλαιο το Μέξα. Δεν θα ευστοχίσει και στη βολή. 5-8-45 θα παραμείνει. Μέξας μέχρι μέσα, το έχει πάρει πάνω του ο Μέξας, πατριωτικά θα έλεγε κανένας. Το Βασίλης ο Χαχάμης, Μέξας, στον Παϊσόπουλο. Θα περάσουν, έπερασαν το κέντρο. Ναι.
επίθεση να δώσει το μέξα. Δεν θα ευστοχίσει ούτε αυτός. Κατέχει στον για τον Golden Boys. Φαίνεται να χτύψει εκεί ο Κατσούλης. Σιγά στο παιχνίδι μας. Δεν πρέπει να έχει κάτι σοβαρό ο Κατσούλης. Θα κάνει έρμπολ ο ποντικός όμως. Δεν ήταν καθόλου καλό το σούτ του. Κουριδάκης επέστρεψε, παρόλο που έχει 4 φάουλ. Τον χρειάζεται η ομάδα. 3 δευτερόλεπτα όπως κέρας. Οδικός. 1.45 για τη λήξη του τρίτου τετάρτου. Ιορδανίδης. Οδικός ξανά. Βρίσκει τον Ιορδανίδη, θα σηκωθεί αυτός. Θα κάνει και ένα γκέλι μπάλα, θα καταλήξει εκτός. Δεν πέφτει η διαφορά κάτω από διψήφιο. Μέχρι και ο Παρμύρης, Νικολιδάκης στο ποντικό. Πέφτει αυτός, περνάει. Πέφτει το Νικολιδάκη. Λαλιώτης, ποντικός. Πρέπει να γίνει, ο Ορδανίδης σκοφεί. Δεν θα μπει καλάθι. Την έβγαλαν την άμυνα τελικά οι του Blakers. Κασόπουλος, Παρουσκέρα. 61-49. 15 δευτερόλεπτα όλα για τους Golden Boys. Δεν το λαλιό. Στα ίσια τάπα από τον Αγκουριδάκη. Λήξη 10 λεπτού 61-49. Επιστρέψαμε για τα τελευταία 10 λεπτά. 61-49 είναι μπροστά οι Golden Boys. Λαλιό της στη φύση, μέχρι να πάρει το rebound. Αντιαθλητικό ζητάνε. Αλλά... ωραία, αυτό έχει δώσει μεταφορά, δεν έχει δώσει φάουλ και κατοχή στα χέρια των χρυσών αγοριών. Αγουρδάκης θα στοχίσει, Αγουρδάκης θα πάρει το rebound. Βαδάς, στο Μοσχέρα, ανάμεσα σε τρεις αυτός, πάλι καρίσιο καλά από το Μοσχέρα. Μοσχέρα στα χέρια του μπάλα, θα πάρει και το φάουλ και 9-24 για τους Athens του Blakers. Κέρας.
Μητσοτάκης, Λιβαδάς, δεν το σκέφτεται και ιδιαίτερο ο Αντώνης. Θα στοιχίσει μαζί του, φωνάζουν στο Μέξα και τον Κοσκέρα, μόνο στο Μέξα από κάτω, 61-53. Έπεσε η διαφορά στους 8, σε μόνο ψήφιο. Βολιδάκης για 3, αστοχός Μέξα σε ακόμα rebound. Πάρα πολύ καλός ο Μέξας στον δεύτερο ημίχρονο. Και από τα λένε οι διαιτητές. Κατάχει στο χείλια τον Golden Boys. Παστάς για 3, όχι, η Βάπα Φερβάι. Μέξας κερνάει, Μέξας πίνει, σερβίρει, τα κάνει όλα ο Μέξας στο δεύτερο ημίχρονο. Ο δικός, στο Λαλιώτη. Ξανά. Συγκρατούν την μπάλα οι του Blakers, δεν έγινε το λάθος. Μαρίνος για 3, όχι. Κοντικός, το κέντρο. Κοντικός. 63-55. Σταματάνε τον σέντρο του Blakers. Μέξα στη συγκρατήση, φαουλ, σωστό. Πολύ δάκης έκανε πάνω στον Μέξα. 2-0 τα φαουλ. Πίσω παίζει μπάλα, 24. Μαρίνος. 3 αίμα ο Μαρίνος και 63-58. Για να δούμε. Έχουν σφιγμό οι του Blakers. Το ρίξανε στους 5. 7 λεπτά ακόμα. Έφαγε εκεί μπλοκ από την πασκέτα ο Ιορδανίδης. Golden Boys να σταματήσουν λίγο το ρυθμό. Στους 3 έχει πέσει η απόσταση. Λαλιώτης, προσποίηση, οχή, Κοσκέρας. Αλλαγές βέβαια ετοιμάζουν εδώ τα Χρυσαγόρια. Δεν βλέπω να είναι ψημένοι να πάρουν κάποιο time out. Το παιχνίδι ανάμεσα στους 2, Ποντικός για 3, όχι, Λαλιώτης το rebound. Βάστας, Κακοσούτ. Μέξας, εντάξει, θεωρώ θα μπορούσαν να έχουν δοθεί άλλα φάουλ, τώρα αυτό ήταν και δεν ήταν. Αλλαγές έχουμε. Thank you.
Στο έχει ο Μέξας. Κουβαλάει ο Μέξας όλη την ομάδα στις πλάτες του. Σε απόσταση αναπνοής, οι δύο ομάδες μόλις στο συνένα είναι πλέον. Οι Golden Boys, μαζί με Χάμις, δεν είναι σε πάρτιση. Φαουλ έχουμε να δώσουν πολλά φαουλ, 4, τώρα 3, οι Άρσενς του Λέικερς. Λουκάκης, 65-62, ανάσα για τους Golden Boys. Μέξας, δεν του κάνει η μπάλα το χατήρι, βγήκε, δεν τη ρούχτηξε η Στεφάνη. Χάμις, τον αδερφό του. Πλάτη το Μάκησα, έξω στον ποντικό, χωρίς να το σκεφτεί, 68-62, στο συν 6. Τα χρυσά αγόρια. Πω, Μαρίνος, 68-65. Ανορθόδοξες οι προσπάθειες που παίρνει ο Μαρίνος, αλλά τα πυροβολεί. Η αλήθεια είναι, βρίσκει το στόχο του. Δαπόλας με τον Λιβάδα μπροστά του. 70-65, 4-20. Πάρα πολύ ωραία πάσα. Αχ, δεν την έκανε ασίστ ο Αγκουρδάκης. Πολύ ωραία πάσα, κρίμα πραγματικά. Time out, επιστροφή σε λίγο. Επιστροφή στο παιχνίδι μας, 4 λεπτά έχουν απομείνει. Πολλά νεύρα οι άνθρωποι του Λέικερς. Και άλλο ένα τρίποντο από τον Βασίλη το Χαχάμι. Όσο υπάρχει μανούρα στο σαρόποδο του Λέικερς, τόσο δεν θα μπορέσουν τελικά να κάνουν την έκπληξη. Τον ηρεμία, κατά κύριο λόγο. Μέξα. Είναι κρίμα δηλαδή για τον κόπο τους. Κρίματα όπως έχουμε εδώ. Και έχουμε αλλαγές. Μαρίνος βγαίνει, Καρνίδης επιστρέφει. Ο δικός, Χαχάμις, στον έτερο Χαχάμι. Airball. Βάζα πέντε rebound, θα δώσω και στον Κοσκέρα. Κοσκέρας για 3. 73-68, πάλι μειώσαμε στους 5. Η αλήθεια είναι ότι οι Blakers θα μπορούσαν να κάνουν την έκπληξη. Αν ήταν λίγο πιο ψύχρεμοι, λίγο πιο ήρεμοι, λίγο απ' όλα γενικά. Αστοχή ο Χαχάμις, ο Σκέρας παίρνει το rebound. 2-40 έχουμε ακόμα. Σκέρας. Τάιντιν στο Μέξα. Θα περάσει αυτός ανάμεσα από όλους. Πάλι δεν του κάνει το χατήρι μπάλα. Καρμύρης. Πιστεύω ότι ήταν φάουλ αυτό. Παρ' όλα αυτά η κατοχή παραμένει στα χέρια των Blakers. Κλέβει ο Χαχάμις, πάει μέχρι μέσα, μέχρι τον ακολουθεί, τον τρομάζει και δεν βάζει το καλάθι.
Λιβαδάς, κατευθείαν, χωρίς δεύτερη σκέψη. Στα χέρια του ποντικού όμως, μπάλα. Όχι, κακό σούτ από τον Πινχάκη. Καρμύρης. Για τρεις ο Κοσκέρας. 1.35 έχει μείνει, 73.68. Υπάρχει χρόνος, αλήθεια είναι, για την ανατροπή. Δεν φαίνεται να υπάρχει momentum βέβαια. Ο Σκέρας πετάγεται εκεί, κλέβει την μπάλα, θα δώσει και μπροστά στο Μέξα. Πολύ μπροστά όμως, δεν κατάφερε να τη συγκρατήσει αυτός. Κατοχή ξανά από χέρια των Golden Boys. Σιγά σιγά μπαίνουμε και στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης. Χάμις. Σουτ φωνάζουνε, θα το πάρει, θα το χάσει. Καρμύρη θα πάρει rebound, 50 δευτερόλεπτα. Ο Σκέρας. Θελβαδά από το σπίτι του, όχι. Χαχάμι στον ποτικό, δεν τρέχουνε καμία από τις δύο ομάδες. Σαν να έχουν αποδεχτεί λίγο τα πράγματα. Καπόλας, 75-68, 21 δευτερόλεπτα. Κλείσει το παιχνίδι. Δύο φορές δεν μετράνε. Θα το πάρει από εκεί ο Αντώνης. 75-68, το 8 το καλά κρατεί για τους Golden Boys. Καλή συνέχεια από εμάς.